Στις 18 Φεβρουαρίου κλείνει ένας χρόνος από τη λειτουργία της πρώτης τοπικής μονάδας υγείας στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας στον Άγιο Λουκά της Καβάλας. Η λειτουργία της τοπικής μονάδας υγείας συνάντησε προβλήματα, αλλά τελευταία η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έγινε αποδεκτή από αρκετούς δημότες. Περισσότεροι από 1.000 κάτοικοι της περιοχής, αλλά και όχι μόνο, εξυπηρετούνται από την πρώτη τοπική μονάδα υγείας στον Άγιο Λουκά. 12 Φεβρουαρίου κλείνουμε ένα χρόνο λειτουργίας. Έχουν αυξηθεί πάρα πολλοί εγγραφές, έχουμε φτάσει τις 2.600 εγγραφές ενηλίκων και 700 εγγραφές παιδιών. Η κίνηση είναι όντως αυξημένη το τελευταίο καιρό και ειδικά τώρα την περίοδο που κυκλοφορούν οι ιώσεις. Μέχρι σήμερα έχουν επισκεφθεί τη δομή περίπου 3.400 ενήλικες και 400 παιδάκια. Προχωράμε σε εμβολιασμούς αντιγρυπικούς και το πνευμονιόκοκο που είναι υπάρχει αυτή η έξαρση τώρα της γρίπης. Έχουμε εμβολιάσει περίπου 140 ενήλικες και 180 παιδάκια από την αρχή της χρονιάς. Οι περισσότεροι εμβολιασμοί φυσικά στους ενήλικες γίναν τους μήνες Νοέμβριο και Οκτώβριο για να προετοιμαστούμε για τον χειμώνα, για αυτή την έξαρση. Πιστεύω ότι πάμε καλά, ο κόσμος είναι ευχαριστημένος, προσφέρουμε πάρα πολλά. Ό,τι μπορούμε δηλαδή. Θα ενισχυθεί τώρα, την Παρασκευή θα έρθει και άλλη γιατρός, οπότε θα είμαστε 3 γενικοί γιατροί. Η παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας αφορούσε το στήσιμο 239 τοπικών μονάδων υγείας σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν καλύπτουμε τις ανάγκες όλου του πληθυσμού. Το γνωρίζουμε αυτό. Γι' αυτό οι παρεμβάσεις είναι περιορισμένες. Βέβαια, το πρόβλημα για τη δημιουργία και λειτουργία της δεύτερης τοπικής μονάδας υγείας στην Καβάλα συνεχίζει να υπάρχει, με τέταρτη υγειονομική περιφέρεια να απευθύνεται σε ιδιώτες ζητώντας κατάλληλα ακίνητα. Στείλαμε την τεχνική υπηρεσία, τον είδε, είπανε ότι μας κάνει για αυτό που θέλουμε, αλλά θέλει χρήματα για να γίνει χώρος κατοικήσιμος, τέλος πάντων, για να λειτουργήσει λειτουργικός. Πόσα χρήματα? Περίπου 100.000. Μάλιστα. Ωραία. Αλλά 100.000 να ρίξουμε σε ένα ξένο ακίνητο, εντάξει, είναι κάπως προβληματικό. Εγώ δυστυχώς κάτι νότερο δεν άκουσα. Κάποια στιγμή άκουσα ότι είχε βρεθεί ένα κτίριο στην άλλη πλευρά της πόλης, το οποίο μας χαροποίησε, αλλά δυστυχώς δεν προχώρησε. Δεν ξέρω για ποιον λόγο. Γιατί ο κόσμος, πραγματικά έχουμε και κόσμο που έρχεται από την άλλη πλευρά της πόλης και θέλει και ρωτάει συνέχεια πότε θα ανοίξει η άλλη δομή. Την ίδια ώρα, με σχετικό άρθρο, ο πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, Ξενοφών Κροκίδης, τονίζει τα εξής. Μπορούμε να βγάλουμε αβίαστα το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κανένας αντικειμενικός λόγος για θριαβολογίες, αλλά ανάγκη ενός ουσιαστικού διαλόγου του κοινωνικού κράτους από τη μία και των θεσμικών ιατρικών και άλλων φορέων από την άλλη, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα αξιόπιστο εξονοσοκομιακό σύστημα παροχής ιατρικής φροντίδας προς όφελος τόσο των ασθενών ασφαλισμένων όσο και των λειτουργών της Ιπποκρατικής τέχνης. Επισημαίνει σε σχετικό άρθρο για τον ένα χρόνο λειτουργία της πρώτης τοπικής μονάδας υγείας στην Καβάλα.